Καλή, γεια σας. Εγώ είμαι η Βέα και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα Sin Plus Size Haul. Σας έχω μπουχτίσει στα Sin Plus Size Haul, ειδικά τα νηξιάτικα, διότι έχω ψωνίσει το σύμπαν όλο και το θέμα είναι ότι οι παραγγελίες μου, η κάθε μία μεμονωμένα, είναι μικρή. Αλλά μετά συνολικά μαζεύονται ένα σωρό ρούχα. Το θέμα είναι όμως ότι κάθε παραγγελία που έρχεται σας τη δείχνω. Αυτή εδώ θα είναι η τελευταία παραγγελία για την Άνοιξη 2021. Σας το υπόσχομαι, I promise, γιατί στο τέλος θα έχω ένα συνδρομητή μετά από τόσα σύμπλα size haul. Θα με βρίζετε. Αλλά τι να κάνω, αυτό παραγγέλνω να μην σας τα δει. Σήμερα είμαι μοβ ροζ πανδεσία, λιλά καναπές, λιλά που καμισάκι, το οποίο και αυτό το είχα πάρει από το Sin. Πρέπει να το δείξω στο πρώτο βίντεο Sin haul που έκανα το χειμώνα, 5 δολάρια. Δεν είναι πάρα πολύ cute. Είναι. Το μακιγιάζ αυτό θα έχει ανέβει λογικά ήδη. Είναι τα προϊόντα, τα viral του TikTok που δοκίμασα και είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Αν δεν το μαντέψει. Μόνο κουκλάκι ζωγραφιστό θα παίζει αυτό το κανάλι. Όλο κάτι έβλεπα και παρήγγελνα. Έβαζα στο καλάθι, έκανα παραγγελία. Μετά ξανά βάζα στο καλάθι, μετά ξανά κάνα παραγγελία. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε, κόσμε, να δούμε τι ψώνισα αυτή η ρημαδοφορά. Ξεκινάω με ένα μπλουζάκι άσπρο με φραουλίτσες. Μα δεν είναι τρισχαριτωμένο. 3 extra large είναι αυτό. Είναι το κλασικό κόψιμο που τώρα έχω εξαντλήσει. Ό,τι υπήρχε στο σύνημα αυτό το κόψιμο, το πήρα αφού είδα ότι μου πάει και τελικά όντως μου πάει. Σας έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο ότι εγώ θεωρούσα ότι θα φουσκώνει και άλλο εδώ και θα τονίζει και θα με κάνει ακόμα πιο αρκούδα. Όχι, πρέπει να προσέχω το μικρόφωνο να μην ακουμπά πάνω. Αλλά τελικά είναι πάρα πολύ cute αυτό το μανικάκι. Μου πηγαίνει πάρα πολύ. Είναι κοντούτσικο, αλλά έχει πολύ κοντούτσικο. Πάει τέλεια με ψηλό μέσο παντελονάκι. Έχει φραουλίτσες. Φραουλίτσες και θα είναι τέλειο με ένα φραουλί κραγιόν. Και μου έρχεται στο μυαλό κιόλας ένα φραουλί κραγιόν από τα Sephora Collection. Πάρα πολύ ωραίο. Τα liquid lips. Θα πήγαινε μούρλια. Είμαι ένα πορτοκαλοκόκκινο. Πάρα πολύ cute. Πάρα πολύ cute. Μετά πιάνω ένα φουστανάκι. Μισώ να βρω την άκρη του εδώ. Ένα μπουά κόκκινο με φρουφρού μπροστά στο στήθος. Λαστιχάκι στο μανικάκι. Πάρα πολύ cute. Έχω ένα παρόμοιο μαύρο χωρίς φρουφρού. Με τρεις καρδουλίτσες. Οπότε μου αρέσουν αυτά τα φουστάνια. Βολεύουν πάρα πολύ. Και αυτό το πήρα 3 έξτρα. Τα άλλα είναι 2 έξτρα. Μου κάνει και το 2 έξτρα. Αλλά το ήθελα λίγο να μην με συμπιέζει στα μπράτσα. Γιατί τα άλλα με συμπιέζουν λίγο στα μπράτσα. Και ναι, δεν μπορώ να κουνηθώ. Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Φανταστείτε τώρα αυτό έτσι με μαλάκι ωραίο πιασμένο. Θα δίνει πάρα πολύ. Το μεταξύ το έχω πλύνει κιόλας και το μαλακτικό εδώ το έχει κάνει πάρα πολύ μαλακό. Ήσω να το διπλώσω. Μετά, μιας και πιάσαμε τα πουά εδώ και γίνεται χαμός, έχω να σας δείξω αυτή εδώ την ωραία την μπλουζίτσα. Κάνει και βολάν εδώ στο τέτοιο. Έχει σφιγγοφολίτσες στην κοιλιά και δένουν στο πλάι τα χιονγκάκια. Είναι πάρα πολύ cute. Εγώ γενικά δεν θυμάμαι αν σας έχω πει. Προφανώς σας το έχω πει σε προηγούμενο βίντεο ότι γενικά αποφεύγω να βγάζω έξω το μπράτσο μου. Αλλά γενικά φέτος κάτι με έχει πιάσει και έτσι είπα να τολμήσω να το βγάλω έξω το μπράτσο μου. Και αυτό κλέβει βέβαια λίγο εδώ. Συνήθως φοράω πάντα off shoulder για να κρύβεται τελείως. Αλλά είπα φέτος να το δώσω να καταλάβει. Υπήρχε και σε άλλα πολύ ωραία χρώματα αυτό. Νομίζω και σε κόκκινο. Νομίζω. Αλλά επειδή πήρα το φουστάνι και επειδή έχω άλλο ένα κόκκινο μπλουζάκι το οποίο το είχα βάλει στο βίντεο με τη Λιδία, είπα να μην πάρω 100 πράγματα. Κόκκινο πουά. Και αυτό είναι έτσι ένα ωραίο μοβάκι. Οπότε ναι. Μετά πήρα μια ωραιότατη ροζ μπλουζίτσα. Πάλι με αυτό το κόψιμο σας είπα. Τώρα τρελάθηκα. Μόνο τέτοια θα ψωνίζω. Κρύβει και το μπρατσάκι. Είναι και αυτό το ωραίο το ροζ. Το ροζ, το παπούτσι της Barbie το ροζ. Όχι, βασικά το παπούτσι της Barbie. Ένα από τα παπούτσια της Barbie. Γιατί το άλλο είναι πιο ανοιχτό. Τέλος πάντων. Είναι αυτό το ροζ, ρε παιδί μου. Το αληθινό το ροζ. Πολύ ωραίο. Πάει και με το μακιγιάζ μου. Έλεγα να το φορέσω σήμερα αυτό το μπλουζάκι, γιατί πάει τάλε κουάλι με το μακιγιάζ μου. Αλλά μετά λέω και αυτό πότε θα το βάλεις, το Αγίο Παυτού ανήμερο. Οπότε έβαλα αυτό για να σας δείξω αυτό. Πολύ μ' αρέσει. Και αυτό σφιγγοφολίτσα και κάτω φρουφρουδάκι, πάρα πολύ cute. Μα πάρα πολύ cute όμως. Cuteness overload. Εύκολες λύσεις αυτά τα μπλουζάκια και λεπτά και δεν πιάνουν και χώρο σε βαλίτσες. Θα τα λέω εγώ τώρα, γιατί όταν θα το βλέπετε αυτό εδώ το βίντεο, εγώ λογικά θα είμαι στην Ελλάδα, θα τα πάρω αυτά τα μπλουζάκια. Όσα δεν έχω φορέσει ήδη σε βίντεο, σίγουρα θα τα πάρω μαζί μου. Και είναι πολύ καλό και για διακοπές. Γιατί αυτά είναι τόσο λεπτό το υφασμά τους, που χώνεις εκεί αβέρτα στη βαλίτσα και δεν σε νοιάζει τίποτα.
Ναι. Και τέλος να σας δείξω άλλο ένα φουστανάκι που και με αυτό τολμάω να βγάλω το μπράτσο έξω. Αυτό το είχα παραγγείλει σε 2X, αλλά κάπως με συμπίεζε εδώ κάτω από το στήθος και δεν με άρεσε. Οπότε το παρήγγειλα σε 3X, το γύρισα το 2X και το παρήγγειλα σε 3X. Λογικά θα ήταν σε κάποια από τις προηγούμενες παραγγελίες που σας έχω δείξει, αλλά επειδή έκανα μαζικές επιστροφές πριν τα κάνω βίντεο, δεν σας έδειξε τα προϊόντα που θα γύρναγα από την κάθε παραγγελία, αλλά τέλος πάντων. Αυτό το στανάκι λοιπόν είναι κάπως έτσι. Κάνει και αυτό έτσι αυτό το ωραίο το φρουφρού το βολάν. Έχει και ζωνίτσα για τη μέση. Είναι ένα πολύ ωραίο φιστική. Το φιστική, το τίμιο το φιστική. Κάτω κάνει αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάει και ωραία και με τα καινούργια μου Air Force, που είναι έτσι αυτό το ωραίο το rose nude. Και ναι, με κάνω εικόνα εγώ. Εγώ γενικά όταν ψωνίζω, τα φαντάζομαι, κάνω outfit στο κεφάλι μου. Αυτό με τι θα το φορέσω, με ποιο, με τι γυαλί, με τι τσάντα, είμαι τρελή. Ναι. Οπότε μου άρεσε και αυτό. Και πάλι θα βγάλω τον μπρέτσο έξω, έτσι γιατί. Τώρα είμαι σε αυτό το στάδιο φέτο που θα τολμήσω να βγάλω λίγο τον μπρέτσο έξω, γιατί πραγματικά δεν το βγάζα ποτέ μόνο σε κάτι φουστανάκια που πήγαινα παραλία. Εκεί εντάξει, δεν μπορούσα να ντυθώ πια και καλόγρια για να πάω στην παραλία, αλλά ναι, κατά τα άλλα, σε οτιδήποτε άλλο, πάντα κρυμμένο τον μπρέτσο μου, είναι αρκετά τεράστιο. Έχω ένα μικρό κόμπλεξ με τον μπράτσο. Βασικά με πολλά σημεία του σώματός μου έχω κόμπλεξ, αλλά ή τα αποβάλλω σιγά σιγά ή μαθαίνω να τα κλέβω και να τα κρύβω, να αναδεικνύω μέρη του σώματος μου που θέλω να αναδείξω. Οπότε αυτό είναι το point γενικότερα. Δεν είναι να κρυβόμαστε. Είναι να κρύβουμε ό,τι δεν θέλουμε να φανεί και να αναδεικνύουμε τα καλά μας τα στοιχεία, όπως και με το μακιγιάζ και με τα πάντα. Δηλαδή, επειδή είμαστε χοντρές, τι πρέπει να κάνουμε? Να φοράμε μόνο τσίτα μπόμπα πράγματα? Και όπως σας λέω και σας ξαναλέω, γενικά αποδεχτείτε το βάρος σας. Αν θέλετε να το αλλάξετε, αλλάξτε το. Μέχρι να το αλλάξετε, αγαπήστε τον εαυτό σας. Ποτέ δεν θα αγαπήσετε το σώμα σας αν δεν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, βέβαια αλλάξτε το. Αλλά αν δεν είστε στη φάση να το αλλάξετε, κάντε κάτι άλλο που έκανα εγώ και προσπαθώ να κάνω εγώ. Κάποια στιγμή είχε πει, νομίζω, η Βενετία ότι αν κάτι στο σώμα μου ή σε μένα δεν μ' αρέσει, δεν πρόκειται να το αγαπήσω ποτέ. Και συμφωνώ. Δεν θα αγαπήσω ποτέ εγώ τον μπράτσο μου, ας πούμε. Όχι. Αλλά θα το αποδεχτείς κάποια στιγμή. Επίσης θα αγαπήσεις άλλα στοιχεία σε σένα που μπορεί να είναι πιο σημαντικά από τον μπράτσο σου. Οπότε έρχεται η ζυγαριά και η ισορροπή. Καταλάβατε? Εγώ δεν είναι ότι αγάπησα ποτέ το σώμα μου ή την κυταρίτιδά μου που είναι μέχρι το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού και μέχρι τα αυτή ή τα μπράτσα μου ή τις δίπλες στην κοιλιά. Όχι, δεν τα αγαπάω. Απλά ναι, δεν είμαι στη φάση αυτή τη στιγμή να τα αλλάξω και το λέω πάρα πολύ τίμια, γιατί γενικότερα ό,τι λάθη υπάρχει από δίαιτα, από χίλια δυο πράγματα που σας είπα θα τα κάνω βίντεο, τα έχω κάνει και τώρα έχω φτάσει στην ψυχική ισορροπία μέσα μου να ξέρω, να μπορώ να διαχωρίσω το πότε θα είμαι έτοιμη να κάνω ένα τέτοιο βήμα και μια τέτοια προσπάθεια και πότε όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω αποφασίσει ότι δεν είμαι έτοιμη να κάνω μια τέτοια προσπάθεια, γιατί έχω βαρεθεί να ξεκινάω λάθος δίαιτες και λάθος, να μπλέκω σε λάθος καταστάσεις σε όλους τους τομείς, αλλά και στον τομέα του χασίματος κιλών. Οπότε τώρα συνειδητά λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω δίαιτα. Δεν είμαι έτοιμη να ξανακάνω τέτοια προσπάθεια που θα στεφθεί με απόλυτη αποτυχία. Την επόμενη φορά που θα ξανακάνω κάτι τέτοιο, θα είμαι έτοιμη να το κάνω. Αυτό. Αγαπήστε τον εαυτό σας, ανεξαρτήτως κιλών, ανεξαρτήτως εμφάνισης, ανεξαρτήτως τίποτα. Βρείτε τα καλά σας στοιχεία και αγαπήστε αυτά. Και πιστέψτε με, αγαπώντας αυτά, θα αρχίσετε να αγαπάτε και γενικότερα τον εαυτό σας πιο πολύ. Και γενικά, νομίζω ότι το πρώτο βήμα για να αγαπήσεις τον εαυτό σου είναι η αποδοχή. Πρέπει να αποδεχτείς τα καλά σου, τα κακά σου, τα στοιχεία που είναι προτερήματα, τα αρνητικά σου και σε χαρακτήρα και σε εμφάνιση. Πρώτο βήμα για να αγαπήσεις τον εαυτό σου είναι να τον αποδεχτείς. Εγώ γενικότερα διαβάζω πάρα πολύ εύκολα τους ανθρώπους και έτσι έμαθα να διαβάζω καλύτερα και εμένα και τούμπαλι. Έχω φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο αυτογνωσίας, πλέον στα 30. Μπράβο μου. Μακρύς ο δρόμος και αυτός, έτσι αυτοπεποίθηση και όλοι οι δρόμοι γενικά δεν είναι εύκολοι. Δεν περιγράφω άλλο. Αυτά. Τα είπα και σήμερα. Τα είπα και ξέδωσα. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Βρες κάτι που σ' αρέσει, αγάπησέ το κάθε μέρα. Την ελίτσα στο μάγουλο, τον κλωβό του αυτιού σας, τον ήχη σας. Κάτι βρε αδερφέ, όλα μετράνε. Πιστέψτε με. Αυτά. Γεια σας.